στην Κέρκυρα τώρα και στη μεγάλη επιχείρηση των αδιάφθορων της Ελλάς. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα υπάλληλοι της εφορίας με κατηγορίες για δωροληψία. Πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα Καραμήτρου που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Μίνα. Συνολικά λοιπόν στη δικογραφία των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνονται αιματίνα 5 άτομα. Τα 4 από αυτά είναι υπάλληλοι της εφορίας στην Κέρκυρα. Οι 2 μάλιστα είναι ελεγκτές. Ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχει και ένας λογιστής. Θέλω να σας πω ότι οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας έχουν στα χέρια τους και τις καταθέσεις 2 επιχειρηματιών του νησιού που λένε στις καταθέσεις τους πως το κύκλωμα τους ζητούσε χρήματα άλλες φορές για να τους επιστρέψουν όσο γίνεται πιο γρήγορα κάποια επιστροφή φόρου, άλλες φορές πως να μην γίνει ο καθιερωμένος έλεγχος. Εδώ και αρκετούς μήνες είχε φτάσει η πληροφορία στους αδιάφθορους. Υπάρχει βέβαια και καταγεγραμμένες συνομιλίες. Υπάρχουν καταγεγραμμένες μάλιστα συνομιλίες για ποσά που απαιτούσαν, ποσά που ζαλίζουν, αναφέρω χαρακτηριστικά, 5.000 ευρώ, 35.000 ευρώ, 50.000 ευρώ. Χθες το βράδυ έφτασε στο νησί κλιμάκιο από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας. Έγινε επιχείρηση, έχουν συλληφθεί, μεταφέρονται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα. Και τέλος να σας πω ότι υπάρχει και ανακοίνωση του κ. Χατζηδάκη, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος αναφέρει ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την διαφθορά και ότι όλα αυτά συμβαίνουν αμέσως μετά τη μεγάλη υπόθεση της Χαλκίδας. Θυμόμαστε όλοι, Ματίνα, το μεγάλο κύκλωμα της συλλήψης και όλο εκείνο το απόστημα το οποίο είχε αποκαλυφθεί τότε και πάλι μετά από επιχείρηση των ιστορικών υποθέσεων.